This has been a very interesting and productive mission so far. We have done a lot, Notis and I, first on Samos, and now we are on... Σήμερα ξεκινήσαμε με μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και παραγωγική επίσκεψη. Ο Νότης και εγώ επισκεφτήκαμε τη Σάμο και έχουμε τώρα έρθει και στη Λέσβο για να επισκεφτούμε τις νέες εγκαταστάσεις. Και πρέπει να σας πω ότι στη Σάμο πήγαμε στις νέες εγκαταστάσεις, στις νέες δομές. Είδαμε τις καινούριες που θα χτιστούν. Είδαμε αυτές οι οποίες είναι υφιστάμενες και είναι απαράδεκτες. Ήρθαμε εδώ, περάσαμε από το Μαυροβούνι και κάναμε και μια υπέρπτυση πάνω από τη νέα δομή η οποία πρόκειται να κατασκευαστεί. Να σας πω ότι στόχος της επίσκεψής μου ήταν να δω και να μιλήσω με τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ, να τους συναντήσω και να τους ακούσω. Και θέλω να σας πω πως ήρθα επίσης για να μεταφέρω ένα μήνυμα. Στην Ευρώπη, τα τελευταία 6 χρόνια, αυτό που διαπιστώνουμε με μια έλλειψη ευρωπαϊκής διάστασης στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Είναι κράτη-μέλη τα οποία αντιμετώπισαν τεράστιες πιέσεις στα εξωτερικά τους σύνορα και κυρίως υπάρχουν και νησιά τα οποία αντιμετώπισαν αυτές τις πιέσεις με μια έλλειψη ευρωπαϊκής λύσης. Αυτό ήταν απαράδεκτο. Πρέπει να δοθεί μια ευρωπαϊκή διάσταση στο μεταναστευτικό και δεν πρέπει να αισθάνεται καμία περιοχή και κανένα νησί πως έχει αφαιθεί μόνο του. Εγώ καταλαβαίνω πως υπάρχουν όρια στην υπομονή και στη Λέσβο τα όρια αυτά κοντεύουν να εξαντληθούν. Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι επιτακτικό να βρούμε νέες πολιτικές λύσεις και να κατασκευαστούν νέες δομές. Το 2019, όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου, στα νησιά είχαμε 42.000 μετανάστες, το οποίο είναι απαράδεκτο. Και οι απαράδεκτες οι συνθήκες και για τους μετανάστες αυτούς, αλλά και για τους ντόπιους. Επίσης, ήμασταν σε μια κατάσταση πολιτική απόλυτου αδιεξόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου 3 χρόνια δεν είχε σημειωθεί καμία πρόοδος, είτε σε επίπεδο αλληλεγγύης, είτε σε επίπεδο λύσεων. Και εκείνη τη στιγμή εγώ κατάλαβα και σκέφτηκα ότι πρέπει να βρούμε κάτι το οποίο θα λειτουργεί. Και πρέπει να σας πω ότι έχουμε δουλέψει πάρα πολύ με την ελληνική κυβέρνηση και θα ήθελα προσωπικά εδώ να ευχαριστήσω και τον Νότη, γιατί πραγματικά δεσμεύτηκε να βρει κάποιες πρακτικές λύσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε 14.000 μετανάστες στα νησιά. Είναι πάλι πολύ ψηλός ο αριθμός, αλλά αυτό αποδεικνύει ότι έχει σημειωθεί κάποια αποσυμφόρηση. Επίσης, γίνονται συνέχεια κάποια ταξίδια για επανεγκατάσταση κάθε εβδομάδα. Νομίζω και την περασμένη εβδομάδα είχαμε κάποιους οι οποίοι μετεκαταστρέφηκαν σε άλλα κράτη-μέλη και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 3.300 τα άτομα τα οποία ακολούθησαν αυτή την οδό. Έχουν αυξηθεί δε και οι ρυθμοί των επιστροφών. Να σας πω ότι την περασμένη χρονιά, παρόλες τις συνθήκες πανδημίας, είχαμε 2.500 εθελοντικές επιστροφές και κατάφερε να κάνει και η Ελλάδα 3.500 εξαναγκαστικές. Το άλλο που γίνεται είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια να βελτιώσουμε την φύλαξη των συνόρων. Αυτό λοιπόν που πρέπει να δούμε είναι με ποιες λύσεις θα τα καταφέρουμε. Και αυτό το οποίο πιστεύω ότι χρειαζόμαστε είναι οι νέες δομές οι οποίες θα εξασφαλίσουν κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και για τους μετανάστες, αλλά θα είναι κατάλληλες συνθήκες στις οποίες θα διαβιώνουν και οι ντόπιοι. Να σας πω μάλιστα ότι σήμερα υπογράψαμε επιπλέον χρηματοδότηση 155 εκατομμυρίων ευρώ για τις 2 δομές σε Χίο και Λέσβο. Να σας πω λοιπόν ότι μαζί με τον Αντιπρόεδρο κύριο Σχοινά παρουσιάσαμε το νέο σύμφωνο προσυζήτηση το Σεπτέμβριο για να καλύψουμε τις ελλείψεις και κυρίως για να αποφύγουμε όλες αυτές τις άτυπες αναχωρήσεις έτσι ώστε να λύσουμε το πρόβλημα εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων. Το 2019, το Δεκέμβριο, με το που ανέλαβα καθήκοντα, ο κύριος Σχοινάς και εγώ επισκεφτήκαμε πρώτη μας επίσκεψη την Αθήνα και κατόπιν την Άγκυρα για να συζητήσουμε με τον πρόεδρο Ερντοάν. Γιατί πρέπει να εξαλείψουμε και τις ρίζες και τις αιτίες που προκαλούν αυτές τις άτυπες αναχωρήσεις, αλλά και τις διαδρομές τις οποίες ακολουθούν. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τη διάσταση αυτή παράλληλα με την επιπλέον προσπάθεια που γίνεται για τη φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων, την οποία έχει αναλάβει
η Frontex. Να σας πω ότι για αυτές τις άτυπες αναχωρήσεις, όταν φτάνουν στην Ευρώπη, θα πρέπει οπωσδήποτε να περνάνε από μια διαδικασία screening. Και το screening είναι ένας όρος ο οποίος έχει παρεξηγηθεί. Αυτό το οποίο σημαίνει είναι ότι όταν φτάσουν, οπωσδήποτε πρέπει να καταχωρηθούν, να γίνει δακτυλοσκόπηση, να ελεγχθούν για τη διάσταση της ασφάλειας, δηλαδή να δούμε βάζοντας το όνομά τους αν θα υπάρξει κάποιο hit, και επίσης να αξιολογηθεί κατά πόσο είναι σε κάποιο επίπεδο ευάλωτη. Αυτό πρέπει να γίνει και να δούμε αν υπάρχει κάποιο άλλο κράτος μέλος το οποίο θα πρέπει να αναλάβει να διεκπαιρεώσει την αίτηση ασύλου. Αυτό πρέπει να γίνει και αυτό σημαίνει το screening. Οι αιτούντες άσυλο θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να περάσουν από μια γρήγορη και αποτελεσματική διαδικασία. Και πρέπει να πω ότι η ελληνική κυβέρνηση και ο Νότης Μηταράκης έκανε πάρα πολλές προσπάθειες και αυτή τη στιγμή η αναθεώρηση της διαδικασίας ασύλου όντως πετυχαίνει γρήγορους ρυθμούς και αυτό φαίνεται από το ότι όταν οι αιτούντες κάνουν την έφεση σε δεύτερο βαθμό, σε πολύ λίγες περιπτώσεις αλλάζει η αρχική απόφαση. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τους ανθρώπους σε ένα καθεστώς ασάφειας. Όσοι είναι όσοι αιτούντες άσυλο πρέπει να λάβουν άσυλο, πρέπει να τους καλωσορίσουμε. Και για τους αιτούντες οι οποίοι δεν χρήζουν ασύλο, θα πρέπει να τους επιστρέφουμε στις χώρες καταγωγής. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναθεωρήσουμε στην πολιτική που ακολουθούμε, για να δούμε πώς μπορούμε να επιτυγχάνουμε αυτές τις επιστροφές ως ευρωπαϊκές επιστροφές. Κάνουν πάρα πολλά ταξίδια σε τρίτες χώρες. Ένας από τους λόγους είναι η προσπάθεια που κάνω να προωθήσω τη συμφωνία επανεισδοχής. Θα πρέπει λοιπόν και η Τουρκία να ξαναξεκινήσει να δέχεται επιστροφές από την Ελλάδα. Και γιατί είναι τμήμα των όσων έχουν υπογράψει τη δήλωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και γιατί ήδη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση δίνονται δυνατότητες μετεγκατάσταση σύμφωνα με τα όσα είχαμε μέσα στη δήλωση. Καλό λοιπόν την Τουρκία να ξαναξεκινήσει να δέχεται επιστροφές. Να σας πω λοιπόν ως συμπέρασμα πως το νέο σύμφωνο έχουμε διαπραγματευτεί, μάλλον διαπραγματεύονται τα κράτη-μέλη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εμείς προσπαθούμε να διευκολύνουμε αυτές τις συζητήσεις. Και θα περάσω τέλος στο θέμα των νέων δομών, των κέντρων υποδοχής, όπου πραγματικά θα πρέπει να δράσουμε με ταχύτητα για πάρα πολύ καιρό την χρονική κατάσταση και αυτό που χρειαζόμαστε είναι να έχουμε αυτά τα καινούργια κέντρα τα οποία θα προσφέρουν τις κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και αυτό θα το συνδυάσουμε με τις ταχύες διεκπαιρεώσεις των αιτήσεων ασύλου και τις ταχύες επιστροφές. Έχουμε διαθέσει επιπλέον κονδύλια 1/4 του δισεκατομμυρίου ευρώ για τα 5 αυτά καινούργια κέντρα και πρέπει να σας πω πως ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν θα λάβουν άσυλο είναι άνθρωποι, έχουν δικαιώματα, έχουν αξιοπρέπεια και αυτά θα πρέπει εμείς να καταφέρουμε να τα σεβαστούμε και να τα διαχειριστούμε μαζί. Με χαρά είδα ότι η προσωρινή λύση που δόθηκε μετά τη φωτιά στη Μόρια, που ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, δόθηκε με ταχύ τρόπο και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τις επιδόσεις της κυβέρνησης στο σημείο αυτό. Τέλος, θέλω να σας πω πως μιλώ με τον κόσμο και στη Λέσβο και στη Σάμο. Ξέρω πως είναι νησιά που ζουν από τον τουρισμό και ξέρω ότι έχουν υποφέρει πάρα πολύ και δεν έχουν λάβει την απαραίτητη αλληλεγγύη. Και εδώ παρενθετικά να σας πω πως στο καινούριο σύμφωνο έχουμε εντάξει και έναν υποχρεωτικό μηχανισμό αλληλεγγύης. Όλα αυτά τα χειροτέρευσε η πανδημία. Βεβαίως, εγώ δεν μπορώ να διαθέσω κονδύλια από αυτά που είναι για τους μετανάστες και για το μεταναστευτικό για να βοηθήσουμε και να αποζημιώσουμε τον κόσμο, αλλά αυτή τη στιγμή τρέχει στην Ευρώπη το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο είναι χωρίς προηγούμενο σε ύψος και επιπλέον αυτή τη στιγμή και τα περιφερειακά ταμεία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχουν πάρα πολλά χρήματα να διαθέσουν, οπότε ελπίζω πως σύντομα θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε και θα επιστρέψουν οι τουρίστες στα νησιά και εμείς θα επιστρέψουμε σε μια καινούργια κανονικότητα. Μπορούμε να τα καταφέρουμε, αλλά θα πρέπει να τα καταφέρουμε όλοι μαζί. Ανέλαβα την θητεία μου ένα μήνα μετά την έναρξη της θητείας της Σίλβας, τον Ιανουάριο του 2020. Και από την πρώτη στιγμή ένιωσα την ουσιαστική, αποφασιστική και ειλικρινή συνεργασία
τη Σίλβα Γιόχανσον και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από την καρδιά μου θέλω να την ευχαριστήσω για όλη τη συμβολή της στην αντιμετώπιση της κρίσης που βιώσαμε στη χώρα μας. Και πρέπει να τονίσω το σεβασμό μας για τους κατοίκους των νησιών οι οποίοι υποδέχτηκαν με ανοιχτή αγκαλιά τους πρόσφυγες το 2015 αλλά μετά βίωσαν πολλά χρόνια έντονων επιπτώσεων. Και όπως είπα στην πρόσφατη διάσκεψη των Αθηνών, των 5 μεσογειακών χωρών, ειδικά τα νησιά του Αιγαίου βίωσαν δύσκολες καταστάσεις τα προηγούμενα χρόνια. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το νέο σύμφωνο δεν θα επιτρέψει ποτέ φαινόμενα δομών όπως η Μόρια, με έντονο υπερπληθυσμό. Αλλά αντίθετα θα προβλέπει ταχύτερες διαδικασίες και ασφαλείς δομές φιλοξενίας προς όφελον όλων. Και φυσικά ένα υποχρεωτικό μηχανισμό μετεγκαταστάσεων ετούντων άσυλων και προσφύγων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει ευγνωμοσύνη στους ακρίτες, στους νησιώτες, τα δικαιώματα των οποίων καταφανώς επηρεάστηκαν από την κρίση, αλλά δεν αναγνωρίζονται επαρκώς από όλους. Η Λέσβος και τα υπόλοιπα ακριτικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έχουν σηκώσει ένα δυσανάλογο βάρος. Όπως τόνισε και η κυρία Γιόχανσον, όταν ανέλαβα, βρίσκονταν στα νησιά του Αιγαίου 42.000 ετούντες άσυλο. Σήμερα ο αριθμός έχει μειωθεί στις 14.000. Σε όλη τη χώρα είχαμε 92.000 άτομα σε δομές, σήμερα αυτό έχει μειωθεί στις 58.000. Και αυτή η διατηρήσιμη αποσυμφόρηση των νησιών οφείλεται αφενός στην αποτελεσματική προστασία των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αφετέρου στη στοχευμένη παρέμβασή μας για την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου. Και σήμερα η Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου θεωρείται η δεύτερη πιο παραγωγική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει κάτι βαθύτερα ανθρωπιστικό από το να μπορεί μια χώρα να απαντήσει με ταχύτητα και ευθυκρισία σε ένα αίτημα ασύλου. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να περιμένει για χρόνια για να μάθει αν επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, το τελευταίο 12 μήνο βρεθήκαμε αντιμέτωποι και την μεγάλη κρίση με τον εμπρισμό της Μόριας. Και καταφέραμε μέσα σε λίγες μέρες να μεταφέρουμε όλους τους διαμένοντες στην προσωρινή δομή στο Μαυροβούνι, χωρίς κανένα τραυματισμό, χωρίς καμία απώλεια ανθρώπινης ζωής, σε μια εποχή που η πανδημία είχε φτάσει πάλι σε ένα υψηλό επίπεδο. Κάναμε 7.500 τεστ και κανείς από την Μόρια τελικά δεν νοσηλεύτηκε για κορονοϊό. Αποσοβήσαμε λοιπόν μια ανθρωπιστική κρίση. Ένα κέντρο προσωρινού χαρακτήρα δημιουργήθηκε, στο οποίο πραγματοποιούνται συνεχώς βελτιωτικά έργα για να προσφέρει όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς και αξιοπρεπές συνθήκες διαβίωσης. Και βέβαια σήμερα έχει έρθει η ώρα να αξιοποιήσουμε τα πλεονάσματα εμπειρίας και σιγουριάς που διαθέτουμε ως παρακαταθήκη της πολιετούς κρίσης και να προχωρήσουμε στη δημιουργία των νέων δομών. Όπως γνωρίζετε, ήδη κατασκευάζονται τα νέα κέντρα στη Σάμο, στην Κο και στη Λέρο που θα είναι έτοιμα μέσα στο επόμενο τρίμηνο και αυτά είναι έργα τα οποία χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ομοίως, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η κυρία Γιόχανσον, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για τη νέα πιλωτική δομή της Μυτιλίνης όπως και για τη νέα δομή της Χίου και έχει πρόσφατα εγκριθεί και η αναβάθμιση του ΚΙΤ στο φυλάκιο του Εύρου. Τα νέα κέντρα θα προσφέρουν αξιοπρεπές συνθήκες διαβίωσης. Συνθήκες διαβίωσης που δεν θα εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες και δεν θα επηρεάζονται από μια δυνατή βροχή. Θα έχουν επαρκείς εγκαταστάσεις αναδιαμένοντα, κοινόχρηστους χώρους, υγειονομικούς χώρους και θα λειτουργούν με σύγχρονα μέσα ελέγχου εισόδου και εξόδου με έλεγχο των εισερχομένων στις ώρες λειτουργίας των δομών. Θα υπάρχει μια ελεγχόμενη λειτουργία κεντρικής πύλης και ασφαλή περίφραξη και περιμετρικά και εντός εκεί που υπάρχουν safe zone για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Θα έχουμε τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας και πυρασφάλειας. Και τα νέα κέντρα θα είναι ο καθρέφτης των ανθρωπιστικών και δημοκρατικών αξιών που διαπνέουν όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και όσοι μιλούν για νέες μόριες θα διαψευτούν στην πράξη. Η Ελλάδα εφαρμόζει μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Μια πολιτική η οποία δεν θέλει να την καθιστά,
την πύλη εισόδου για τα κυκλώματα των λάθροδιακινητών. Και το νέο σύμφωνο δίνει ουσιαστική σημασία σε αυτό που ονομάζεται εξωτερική διάσταση, στην αποτροπή δηλαδή της παράτυπης αναχώρησης. Και η προστασία των συνόρων δεν είναι κάτι που η Ελλάδα την κάνει για τον εαυτό της. Το πράττουμε για όλη την Ευρώπη, καθώς οι δευτερογενείς ροές αποτελούν σημείο ανησυχίας για πολλά κράτη-μέλη. Και όπως έχω τονίσει και στο Συμβούλιο Υπουργών, αν οι διακινητές καταφέρουν να παραβιάσουν τα ανατολικά και νότια σύνορα της Ευρώπης, οι ίδιοι διακινητές διακινούν και τις δευτερογενείς ροές. Και σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας του 2016 εφαρμόζεται πλήρως και με συνέπεια στο σύνολό της, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από την Τουρκία, και για την αποτροπή παράτυπων αναχωρήσεων και για την επιστροφή όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Και ευχαριστώ την κυρία Επίτροπο για την έκκληση που και ήδη απίθυνε προς την Τουρκία να εφαρμόσει τη συμφωνία και να αποδεχτεί την επιστροφή των 1.450 μεταναστών που έχουμε ήδη δηλώσει. Τονίζω ότι όσοι έρχονται από την Τουρκία ούτε έρχονται άμεσα από χώρα όπου κινδυνεύουν, ούτε κινδυνεύουν στην Τουρκία, καθώς είναι μια ασφαλής χώρα. Κλείνοντας με το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπως γνωρίζετε, έχουμε δημιουργήσει ένα αραγές μέτωπο των 5 μεσογειακών χωρών πρώτης υποδοχής. Και στην Υπουργική Συνάντηση των Αθηνών συζητήσαμε τις κοινές μας προτάσεις στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Επαναλάβαμε την ανάγκη πραγματικής ισορροπίας μεταξύ αλληλεγγύης και ευθύνης, καθώς στην παρούσα μορφή του το Σύμφωνο δεν παρέχει επαρκείς διαβεβαιώσεις στα κράτη-μέλη πρώτης γραμμής. Δεν μπορούν τα κράτη πρώτης γραμμής και να προστατεύουν τα σύνορα και να εξετάζουν τις αιτήσεις ασύλου και να φιλοξενούν τους αιτούντες άσυλο και να παρέχουν προστασία στους ευάλωτους και να επιστρέφουν όσους δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας και να εντάσσουν τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Η ΜΕΤ5 επίσης ζητήσαμε ένα κεντρικό ευρωπαϊκό μηχανισμό επιστροφών, ο οποίος θα συντονίζεται από την Επιτροπή και θα υποστηρίζεται από τους οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Frontex. Θέλω να τονίσω ότι το σημερινό καθεστώς, η Συμφωνία του Δουβλίνου, εμφανώς και δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας, στις ανάγκες των χωρών πρώτης υποδοχής, στις ανάγκες των νησιών. Οι αυξημένες ροές, η υπερσυμφόρηση των νησιών, η μόρια, δεν είναι αποτέλεσμα του νέου συμφώνου, αλλά της έλλειψης των κατάλληλων μηχανισμών της εξωτερικής διάστασης, των επιστροφών, της αλληλεγγύης, των αποτελεσματικών διαδικασιών. Και αυτά ζητάμε, αλλά με πιο ουσιαστικό και δίκαιο τρόπο, στο νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου.